Ντράγκη σε χώρες της Ευρώπης και στην Ελλάδα. Αγοράστε όπλα, πυράβλους και άρματα μάχης από την Ευρώπη, μην κάνετε πλούσιες ΗΠΑ και Νότια Κορέα. Οι περισσότερες αμυντικές δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ευνοούν την βιομηχανία όπλων της Ένωσης όταν αγοράζουν όπλα, δήλωσε ο Μάριο Ντράγκη στην πολυαναμενόμενη έκθεσή του για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης την Δευτέρα. Η επιστροφή των δαπανών στο σπίτι για την ενίσχυση της άμυνας είναι μία από τις 10 προτάσεις που έκανε ο Ντράγκη ως μέρος μιας πολύ ευρύτερης έκθεσης 327 σελιδών. Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανεξοπλίζονται γρήγορα μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά το 78% των 75 δισεκατομμυρίων ευρώ των χωρών της Ευρώπης που δαπανήθηκαν για την άμυνα μεταξύ 2022 και 2023 πέρασαν εκτός του μπλοκ, με το 63% να πηγαίνει στις ΗΠΑ, είπε ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η αγορά από τις ΗΠΑ μπορεί να δικαιολογείται σε ορισμένες περιπτώσεις επειδή η Ευρώπη δεν έχει ορισμένα προϊόντα στον κατάλογό της, ανέφερε η έκθεση. Αλλά πρόσθεσε ότι σε πολλές άλλες περιπτώσεις υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ισοδύναμο ή κάτι αντίστοιχο που θα μπορούσε να διατεθεί σχετικά γρήγορα. Ενώ η Ευρώπη κατασκευάζει τον δικό της εξοπλισμό, όπως τα μαχητικά Eurofighter Typhoon και Dassault Rafale και το κύριο άρμα μάχης Leopard 2A7+, πολλές χώρες αγοράζουν κίτα από το εξωτερικό. Έθνη από την Ολλανδία μέχρι την Γερμανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, το Βέλγιο, την Δανία, την Τσεχία και άλλες χώρες σχεδιάζουν να αγοράσουν το πανάκριβο αεροσκάφος της Lockheed Martin, το F-35 Lightning II Stealth. Η Πολωνία έχει ήδη αγοράσει πυραυλικά συστήματα πυροβολικού τύπου Τσομπνού, ελαφρά μαχητικά αεροσκάφη FA-50, άρματα μάχης και οι δύο Black Panther, αυτοκινούμενα οβιδοβόλα K9 Thunder 155 χιλιοστών και άλλα οπλικά συστήματα από την Σεούλ. Τώρα η Ρουμανία βρίσκεται επίσης κοντά στην αγορά παρόμοιων συστημάτων, ενώ οι αμυντικές εταιρείες της Νότιας Κορέας έχουν μεγάλα σχέδια για την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες όπλων δυσκολεύονται επίσης να αυξήσουν την παραγωγή όπλων και πυρομαχικών για να καλύψουν την ζήτηση στα εθνικά προγράμματα, καθώς και να προμηθεύσουν και την Ουκρανία. Η απάντηση είναι μια καλύτερα κατευθυνόμενη ροή μετρητών, έκλεισε ο Ντράγκη. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.